Τίκου, δεν μπορούμε να μετακινηθούμε και εσύ κοιτά τώρα νιάρου που θα γίνει ανάσταση. Να βγαίνει έξω, να μην κάθεσαι σπίτι. Άλλο λέω εγώ, ρε. Πάσχα, άμα δεν μυρίσει χωριό, δεν είναι Πάσχα, ρε. Αυτό θέλω να σε εξηγήσω. Πρωτομαγιά που δεν πάει μετακίνηση να πα δεξιά-αριστερά, δεν είναι ρε πρωτομαγιά αυτό. Να πα εκεί στα διόδια, να κάνει μισή ώρα περάσει το ένα το διόδιο, να αρχίσει το βεντιλατέρ να φωνάζει. Ποιο ιόδιο, ρε. Ποιο ιόδιο. Πάμε ρε στον κόσμο. Διόδια λέγονται. Διόδιο είπα, ρε. Δεν υπάρχει διόδιο. Ναι, τα καλησπέρα. Διόδια είναι. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχει δει ένα. Τι κάνετε. Στο διόδιο που κάθεσαι, ρε. Έχει δει ένα, ρε, βλαμμένε. Να πάρει τα μάτια σου. Έχει δει ένα. Ωραία, γάμο, το έμπλεξα, ρε, φίλε. Λέγε, ναι. Ναι, μ' ακούτε. Εγώ σας πήρα, παιδιά, γιατί άκουγα πολύ πιο πριν τις διαφημίσεις σχετικά με το εμβόλιο και το AstraZeneca και φοβόμαστε να το κάνουμε και τι θα γίνει και θρομβώσεις κτλ. Επειδή την χάνει να έχω μια αλφα σχέση. Τι σχέση έχεις, είσαι επαγγελματική. Δηλαδή. Ναι. Ακριβώς. Είσαι γιατρός. Ιατρικός επισκέπτης είναι ο άνθρωπος. Ναι, ιατρικός επισκέπτης. Λοιπόν, έχω αρκετά καλή γνώση όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, ακούστε λίγο για να γίνει λίγο πιο δηλαδή αυτό εδώ το νεφέλωμα που υπάρχει. Καταρχήν, όλες αυτές οι παρενέργειες οι οποίες ακούμε για τα εμβόλια... Δεν είναι ψεύδιες, σαφώς και, αλήθεια είναι. Σαφώς και είναι αληθινές και σαφώς έχουν γίνει. Σωστά. Γιατί όμως γίνεται τόσος ντόρος, γιατί, για παράδειγμα, Κωστή, έχεις πάρει ποτέ εσύ οκμεντίν? Τι είναι αυτό το οκμεντίν? Αντιβίωση, οκμεντίν. Κινέζικα του μιλάς, δε. Ξέρω εγώ και θα μπορεί να πήρα. Έχεις πάρει. Λοιπόν, σε έχει ρωτήσει ποτέ σε ένα Γρηγόρη, ένας γιατρός για το οκμεντίν, αν έχεις αλλεργία στο οκμεντίν? Δεν χρειάστηκε να πάρω ποτέ. Άλλο σε ρωτάει, αν πήρες. Αλλά γενικότερα για φάρμακα με έχουν ρωτήσει. Έχει αντεδείξεις, ρε παιδί. Σε έχουν ρωτήσει, μπράβο, λοιπόν, για να το καταλάβουμε, λοιπόν, αν και το Οκμεντίν ή το οποιοδήποτε Οκμεντίν το κάνανε ταυτόχρονα 2 εκατομμύρια άνθρωποι, τότε λοιπόν θα βρίσκαμε 8-9 που θα αντιμετωπίζανε την παρενέργεια της αλλεργίας. Για ασκήσε τη δουλειά σου. Πολύ ωραία. Δεν μου λες. Έτσι. Αυτό το φάρμακο τώρα που βάζω εγώ. Άσε με να ολοκληρώσω, Κωστή, και θα τα κάνω όλα πιο λιάνα. Αν τώρα λοιπόν το AstraZeneca ή το Pfizer ή το οποιοδήποτε εμβόλιο το κάνουμε όπως το κάνουμε σε τόσα εκατομμύρια ταυτόχρονα, σαφώς και αρχίζουν και χτυπάνε καμπανάκια να βγει και ένα εκεί, να βγει και ένα παρακεί, να βγει και ένα παρακεί. Η όλη διαδικασία λοιπόν έχει να κάνει με την ταυτόχρονη σε πολύ μεγάλο αριθμό δόση ενός φαρμάκου ή ενός εμβολίου, όπως μιλάμε για τα εμβόλια, και η ταυτόχρονη λοιπόν αναγγελία των ανεπιθύμητων ενεργειών. Δεν είναι κάτι δηλαδή αμάν και αμάν το οποίο το συζητάμε. Κάθε φάρμακο αμάν, λοιπόν, το AstraZeneca, τα εμβόλια, ναι, τα προηγούμενα, αντεδείξεις έχουν? Ναι, όλα έχουν. Ωραία, αυτό έχει. Δεν υπάρχει. Αυτά έχουν. Ναι. Τι έχουν, λοιπόν, τι είναι. Ναι, ακριβώς. Μισό λεπτό. Στα εκατομμύρια του πληθυσμού για αυτά τα εμβόλια, ποιος δεν πρέπει να εμβολιαστεί? Τι εννοείς ποιος δεν πρέπει να εμβολιαστεί? Εννοώ ότι αν είμαι εγώ αλλεργικός, αυτό το φάρμακο που είπες, το Όσδελα, πώς το είπες, δεν μπορώ να το πάρω. Ναι. Στα αυτά τα εμβόλια που κάνουμε, δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιες αντεδείξεις? Υπάρχουν, ποιες είναι? Ναι, προσέξτε να δείτε. Αυτό δηλαδή, που αν εγώ έχω κάτι το οποίο φίλε, δεν πρέπει να το πάρω. Το πρόβλημα έχεις, ποιο είναι, φίλε μου? Κάτσε να το πει. Μην το κόβεις τώρα, ρε. Όχι, το κόβω. Αυτό λοιπόν. Το μεγάλο πρόβλημα έχεις, ποιο είναι? Μην την κόβεις την κουβέντα, ρε. Αυτό είναι σοβαρό ερώτημα. Αν εγώ έχω κάποιο νόσημα που δεν πρέπει να πάρω το, πώς το λένε? Έχεις πάει καταρχήν να κάνεις κάποιο από τα εμβόλια? Τώρα θα πάω, μία του μηνός. Λοιπόν, τώρα που θα πας, λοιπόν, θα κάτσεις απέναντι σε έναν γιατρό, ο οποίος θα σε πάρει ένα ιστορικό και θα σε ρωτήσει κάποια πράγματα. Ναι, δεν το λένε όμως. Θα πάει στο ερωτηματολόγιο. Θα σε ρωτήσει λοιπόν στο ερωτηματολόγιο και κάποια πράγματα. Αν έχεις κάνει αυτό, αν έχεις κάνει το άλλο, αν έχεις εκείνο, κάνει, αν έχεις το άλλο κτλ. Κτλ. Υπάρχει περίπτωση και με βάση το ιστορικό, θα σου πει τι πιθανόν να αντιμετωπίσεις κάνοντας χρήση του εμβολίου. Μισό λεπτό. Υπάρχει περίπτωση να το κάνει. Ρωτήσω, ρε, τον κόκκινο, ρε. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε λίγο για να σας κάτσε πω. Κάτσε να το ρωτήσω, ρε, κόκκινε τον άνθρωπο. Να σε πάω λίγο πιο βαθιά. Όχι, ρε, ρώτησε να σε κάνω. Μην μιλάς, ρε, φίλε. Ναι, να σε πάω λίγο πιο βαθιά για να καταλάβεις λίγο. Το AstraZeneca είναι ένα εμβόλιο όπως τα κλασικά εμβόλια που κάναμε παιδιά. Με αυτή τη τεχνογνωσία. Ό,τι έκανες από μικρό παιδί. Ακριβώς το μόνο εμβόλιο που είναι με αυτή τη μορφή είναι το της Johnson & Johnson. Αυτό δεν είναι. Και το AstraZeneca και όχι, Johnson & Johnson είναι. Όχι, φίλε μου. That's okay. Το μεγάλο πρόβλημα είναι, επειδή ξέρω πολύ καλά, ρε, σήκω, τα εμβόλια... Αυτό σου λέω, επειδή ξέρω. Ρώτα.
Γάμο την τρέλα, θα σταματήσει, ρε! Πρώτα! Ρε φίλε, αυτό ο γιατρό θα είναι εκεί στο εμβολιαστικό, δεν πρέπει να είναι δικό μου γιατρό! Ναι, οκ, okay. Τι εννοεί, δεν πρέπει να είναι δικό μου. Ρε, ο γιατρό που θα με κάνει το ερωτηματολόγιο. Θα είναι ο γιατρό εκεί που θα κάνω το εμβόλιο, ή πρέπει να έχω δικό μου γιατρό? Όχι, όχι, ο γιατρό που είναι στο εμβολιαστικό κέντρο. Θέλω να ρωτάω εσένα, ρε. Για πε μου, ρε φίλε. Του εμβολιαστικού κέντρου θα είναι ο γιατρό. Ερώτηση. Ναι, ερώτηση. Υπάρχει πιθανότητα να με βρει κουσούρι και να μου πει δεν κάνει το εμβόλιο? Υπάρχει πιθανότητα να σου πει ότι με βάση το περιστατικό που με βάση δηλαδή αυτά που λες, έχεις χρήση επικινδυνότητας. Ας πούμε, μπορεί να σε προειδοποιήσει για τους κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν. Ένα λεπτό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή καταγεγραμμένο γεγονός. Κάνει καλή ερώτηση. Σταμάτα ρε, μη με κόβεις ρε. Υπάρχει καταγεγραμμένο γεγονός ότι πήγε ένας Ραπτόπουλος, ένας κόκκινος εκεί και του είπαν παιδί μου εσύ, με αυτά που μας έχεις γράψει, δεν κάνεις το εμβόλιο? Όχι, δεν το γνωρίζω αυτό. Άρα στα παπάρια τους. Ω, περίμενε. Και κάτι άλλο. Δεν το γνωρίζω αυτό. Και κάτι άλλο. Άντε, μπράβο. Έχουν περάσει όλα τα εμβόλια και τις τρεις βάσεις? Κοιτάξτε. Όχι. Όλα τα εμβόλια έχουν περάσει όλες αυτές τις φάσεις τις οποίες ο παγκόσμιος οργανισμός και ο οργανισμός της Ευρώπης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, χρήζουν επιτρεπτέα προς χρήση. Τώρα από εκεί και πέρα. Φίλε, είχαμε μια κουβέντα. Εγώ πήρα για να πω λίγο δύο κουβέντες. Μας έλυσες πολλές απορίες, να ξέρεις. Πρόσεξε. Ναι. Το AstraZeneca που σας είπα πριν και το Johnson που εσύ, Γρηγόρη, λες ότι το AstraZeneca δεν είναι. Εγώ σου λέω ότι είναι και το AstraZeneca. Στο Oxford, το ίδιο. Με την ίδια τεχνοτροπία, τέλος πάντων, όπως κάναμε παιδιά. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν? Ότι σε εμφυτεύει το στέλεχος του ιού και παρακινεί τον οργανισμό σου να κάνει τι? Να παράγει αντισώματα μέσω του RNA. Ερώτηση. Αυτό κάνει. Ερώτηση. Άρα λοιπόν, δεν το Pfizer, η διαφορά του Pfizer είναι ότι σου πάνε ένα επίπεδο, ας πούμε μια γενιά πιο πάνω, και σου εμφυτεύουν ταυτόχρονα τον ιό μαζί με το RNA, που αντί να κάτσει ο οργανισμός σου λοιπόν να χρησιμοποιήσει το RNA για να παράγει αντισώματα, στο φοράνε κατευθείαν, ας το πούμε, μαζί. Γι' αυτό λοιπόν και με την πρώτη δόση έχει 95%, όπως αναφέρουν. Επειδή δεν ισχύει αυτό, να ρωτήσω κάτι. Εγώ σου λέω αυτά που μας έχουν διδάξει, που έχουν διαβάσει. Τώρα, ρε φίλε, εδώ έχουμε φιλοξενήσει τους κορυφαίους. Τους κορυφαίους. Φίλε, ιατρικός επισκέπτης, σε ρωτάω κάτι. Αφού είναι το ίδιο εμβόλιο με αυτά που έκανες μικρός, γιατί κάνεις και δεύτερη δόση μετά από 12 εβδομάδες? Για να μπορέσει να σου ενισχύσει. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Για να μπορέσει να σου ενισχύσει το νοσηλευτικό σύστημα. Για αυτό ακριβώς το λόγο το κάνεις δύο φορές. Γιατί επειδή είναι με τον πατροπαράδοτο τρόπο, δεν έχει τη δύναμη που έχει το Pfizer, όντας να έχει μέσα το RNA. Ή το Moderna. Ναι, δεν έχει την ίδια δύναμη, την ίδια ισχύ, και θα δεις ότι το AstraZeneca και όλα, και το Johnson τέλος πάντων, θα δεις ότι με το πρώτο εμβόλιο τα αντισώματα τα οποία δημιουργεί ο οργανισμός, γι' αυτό και αργεί, σου λέει, μετά από 3 μήνες. Δηλαδή αφήνει τον οργανισμό να δημιουργήσει μέσα στο RNA αντισώματα. Ωραία. Καταλαβαίνεις. Μια τελευταία... Για να πάρεις επειδή... 3 μήνες να πάρεις άλλη μία επειδή δόση. Επειδή είμαι κατασταλαγμένος, σου κάνω μια ερώτηση πολύ απλή. Έχει κάποιος λύκο ή έχει θρομποφιλία, μπορεί να κάνει εμβόλιο? Τώρα δεν μπορώ να σου απαντήσω, ούτε θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Έφυγες. Σε ρώτησε κάτι απλό. Ξέρεις, σου λέει τελείωσε. Καληνύχτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκεί είναι το θέμα. Ναι. Ξέρεις, θα του πούνε. Κάτω και θα δούμε. Τι θα δούμε, δεν κατάλαβα. Το είπε προηγουμένως. Και αν φύγει. Τι τους νοιάζει, ένας θάνατος ακόμα. Καταγέγραψε κανένας να του πούνε αποτρέπει. Αυτή η ερώτηση ήταν καλή. Μου λέει όχι ο άνθρωπος. Για τα εμβολιαστικά μπορώ να σου το πω κι εγώ. Γι' αυτό σου έλεγα μη θυμώνεις. Μπαίνει, συμπληρώνει ένα. Ναι, σκοπός είναι να το πει αυτός που είναι δουλειά του. Δεν είναι δουλειά του. Ιατρικός επισκέπτης δεν είναι γιατρός. Πάντως κάτι είπα από εσένα και από μένα παραπάνω ξέρει, ρε κόκκινε, ιατρικός επισκέπτης. Πάλι κάτι παραπάνω ξέρει. Ξέρεις εσύ παραπάνω από τον ιατρικό επισκέπτη. Ξέρεις τι φάρμακα προωθεί, ποια εταιρεία. Ναι, Viagra. Πού να ξέρω εγώ τι κάνει. Βλέπεις. Ενώ εσύ ξέρει. Παρακαλώ. Έχεις και γιατρός. Δεν έγινε γιατρός. Κάνω ιατρικό. Μάθε ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ που κάνεις να το παίρνεις από πολλές πλευρές. Όχι από μία. Εννοείται. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.